καταπληκτική πραγματικά ερμηνεία. Αυτό το παλιό τραγούδι, το κομμένο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, μεταξύ άλλων στίχους έλεγε «Και εσύ βρε Στάλιν αρχηγέ, του κόσμου το καμάρι». Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με τον Νικόλα Κολλητά τι γίνεται στο μαγικό κόσμο του ελληνικού αθλητισμού στην Αλλοδαπή. Νικόλα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε όχι με ποδόσφαιρο αλλά με κρίκους, καθώς ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης, κατέλαβε την πρώτη θέση στον προκριματικό και είναι φαβορή για το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελλο της Μελβούρνης. Α, πολύ ωραία. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική κατάκτηση, πάει για μια πολύ σημαντική κατάκτηση ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος μάλιστα σχολίασε στα social media πρώτη θέση μετά τον προκριματικό και πετάμε για τελικό, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του. Να πούμε ότι παράλληλα ενθουσιασμός υπάρχει και σε όλη την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Οι Έλληνες έχουν δώσει ραντεβού το Σάββατο στο Melbourne Arena προκειμένου να στηρίξουν τον Έλληνα αθλητή σε έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε καθώς έχουμε σε εξέλιξη το National Premier League στην Αυστραλία, το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά. Οι Κάνονς στην προηγούμενη εβδομάδα επικράτησαν 3-1 στις Avondale, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος στο ελληνικό ντέρμπι με την Ελλάδα Μελβούρνης επικράτησε 0-3. Και εν ώρα εκπομπής τώρα, ενώ μιλούσατε, παρακολουθούσα και τον αγώνα, γιατί έπαιζαν οι Κάνονς απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο Μελβούρνης, στο ελληνικό ντέρμπι. Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι που έληξε με 3-2 υπέρ του. Το βλέπεις διαδικτυακά, Νικόλα? Υπάρχει διαδικτυακά, Νίκο, στο site του National Premier League της Αυστραλίας. Όποιος θέλει τώρα μπορεί να μπει. Μπράβο. Και είναι ζωντανοί αγώνες και πραγματικά έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένας αγώνας που ήρθε 3-2. Με γκολ να μπαίνουν στα τελευταία λεπτά, πραγματικά ήταν άξιζε δηλαδή για όποιον ενδιαφέρεται για τον ομογενειακό αθλητισμό. Μπράβο πάντως που έχεις ψάξει και έχεις βρει αυτή την πηγή, γιατί νομίζω ότι το καλό ρεπορτάζ κάπως έτσι γίνεται. Έχουμε ξεχάσει να κάνουμε ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια. Μπράβο, Νικόλα. Ναι, και έχει και ενδιαφέρον για όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται να βλέπει αυτά τα μάτς που κρύβουν, έχουν μια γοητεία τέλος πάντων. Να πούμε ότι με αυτή τη νίκη οι Κάνονς αύξησαν τα στατιστικά τους στις νίκες τους απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο. Μετρούσαν σε 18 συναντήσεις 12 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις 5 ήττες και με τη σημερινή τους νίκη έφτασαν στις 13 νίκες. Πράγμα που δείχνει και την ποιότητα που έχουν σαν ομάδα. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή η Ελλάδα Μελβούρνης αγωνίζεται απέναντι στους Easter Lions σε ένα επίσης σημαντικό παιχνίδι, καθώς η Ελλάδα είχε ετηθεί με 0-3 από τον Αλέξανδρο την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε πρέπει να συνέλθει και να ανεβάσει ρυθμούς. Από την Αυστραλία κλείνουμε με ένα ακόμα θέμα το οποίο έχει άρωμα Ελλάδας, Ιαπωνίας και Αυστραλίας, καθώς ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει αναλάβει, Νίκο, προπονητής της πρωταθλήτριας Ιαπωνίας, τον Γιοκοχάμα Μαρίνος, και η ομάδα του αγωνίστηκε απέναντι στην πρωταθλήτρια Αυστραλίας, την Sydney FC, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League Ασίας. Η ομάδα του Ποστέκογλου επικράτησε με το εμφαντικό 4-0. Οι Αυστραλοί πρώτη ευκαιρία κάνανε στο 41 και στα στατιστικά του αγώνα φαίνεται ότι 24 τελικές είχε η ομάδα του Ποστέκογλου, μόλις 6 των πρωταθλητών Αυστραλίας. Είναι και πολύ καλός προπονητής ο Ποστέκογλου και κάποτε να σου θυμίσω ότι είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ. Ναι. Που ο ίδιος είχε πει ότι είναι και η ομάδα της καρδιάς του, έτσι αναφορικά. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, την οποία θα πρέπει να την ξέρουμε. Και βέβαια ήταν και πρώην προπονητής της Ελλάδας Μελβούρνης ο Ποστέκογλου. Οπότε είναι γενικότερα μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του ομογενειακού αθλητισμού. Ωραία. Συνεχίζουμε με Ευρώπη, όπου έχουμε την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του μακεδονικού Χάγκεν. Την Κυριακή άρχισε η αντίστροφη μέτρηση των αγώνων, καθώς έπαιξε απέναντι στην Blau-Weiss Haspe. Ελπίζω να το λέω καλά, γιατί μου τα είπε η Σύση Στεφανίδου, η πρόεδρος της ομάδας. Ωραία προφορά έχεις. Μπράβο. Ναι, θα γίνω Γερμανός. Ναι. Κατάφερε να νικήσει με 1-0 σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίχτης που ξεχώρισε ήταν ο Δημήτρης ο Στραχινός, ο Έλληνας ομογενής. Επόμενος αγώνας είναι στις 8 Τρίτου του 2020 απέναντι στην SV Boel Kabel και άπαντες στην ομάδα ελπίζουν να ακολουθήσει και πάλι μια καλή πορεία και να βγει νικήτρια. Ελλάς Ντίζελντορφ, ξανά Γερμανία, παρότι γνώρισε την ήττα με 3-2 εκτός έδρας από την Bosporus FC την περασμένη Κυριακή, ο Χρήστος Οντζέλας, ο υπεύθυνος ομάδας, μας είπε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς. Η ομάδα παλεύει για την πρώτη θέση που ξεκλειδώνει αγώνα μπαράζ με τον τελευταίο της Β' κατηγορίας, όπου εκεί θα παιχτεί και η άνοδος. Επόμενη αγωνιστική είναι το Σάββατο απέναντι στην DSV Urdenbach.
και επίσης ελπίζουν η ομάδα να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα και να ξεκινήσει και πάλι ένα καλό σερί. Και κλείνουμε με την Ελλάδα Ελσίνκη, όπου έχουμε συνέχεια των μεταγραφών. Η ομάδα ήδη δοκιμάζει πληθώρα παιχτών. Έτσι λοιπόν έκλεισε και τον 25χρονο Φουάντ, που έχει αγωνιστεί στην Σπάρτα Ελσίνκη και στην Κόντου FC, που είναι ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Και αυτό δείχνει ότι έχει και υψηλότερες απαιτήσεις η ομάδα και ο ίδιος ο Γιώργος ο Πασαδάκης, ο προπονητής της ομάδας, από τους παίχτες του και από το υλικό που θέλει να έχει στη διάθεσή του. Και φαίνεται ότι η ομάδα προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανέβει επίπεδο και να πηγαίνει διαρκώς όλο και καλύτερα, Νίκο. Μπράβο, Νικόλα Κολλητά, εξαιρετικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Είναι η μοναδική εκπομπή που ασχολείται με τον ελληνικό αθλητισμό και εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι. Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελίδης. Στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Μαντά, με χαμόγελο όπως πάντα, κάθε Παρασκευή. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, επίσης με χαμόγελο, η Βιβή Νικολοπούλου και ο Αλέξανδρος Καρακασίδης. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας και πάλι για την επόμενη Παρασκευή στις 2. Ακολουθεί τώρα στα καπάκια ραδιοεφημερίδα με το Βασίλη Μότση. Γεια σας.